Νομ 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 νομ. Τελικά, αυτό ήταν ένα καλό πρωινό. Το πρωινό των πρωταθλητών. Και όχι, δεν όλοι οι πρωταθλητές πληρώνουν τους διαιτητές για να τους βάζουν τυχαία πέναλτι. Και ξέρετε ποιοι είστε, όταν το λέω αυτό. Κάθομαι και μιλάω στον εαυτό μου. Σίγουρα φανταζόμουν ότι όταν θα ήμουν σε αυτή την περίοδο της ζωής μου, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Σίγουρα περίμενα κάτι καλύτερο. Καλησπέρα. Α, ξανά ήρθα από εδώ. Καλά, αυτός ο τύπος τι κάνει τόση ώρα εκεί μέσα. Αχα. Σίγουρα στη ζωή μου περιμένα να με τραβάνε άλλοι φωτογραφίες και όχι εγώ να τραβάω αυτούς. Σίγουρα δεν θέλω να γίνω παπαράτσι. Αλλά όλα ξεκινάνε στο σχολείο. Ακολουθείς τα όνειρά σου, μου λέγανε. Μετά να βάζεις ρεαλιστικούς στόχους. Πάω στίγμα ότι αυτό θα πονέσει τα γόνατά μου. Εντάξει, ήταν λίγο καλύτερο από όσο περίμενα. Άνοιξε το Σάμι. Δεν έχει καμία σημασία, τις φυλακές στα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Αναρωτιέμαι τι να κάνει ο λεβέντης. Έχω καιρό να το δω. Α, καλό παιδί αυτός. Και ποιος αφήνει πιστόλι έτσι μέσα στη μέση της. Οτιδήποτε είναι αυτό το πράγμα. Βέβαια, μπορώ κάλλιστα. Έτσι για να δει κάποιος. Για να έχω και κάτι να κρυφτώ τέλος πάντων. Είναι ότι τραβάω φωτογραφίες εδώ πέρα για να αλλάξω. Ποιος μιλάει? Για να αλλάξω κουρτίνες στο μέρος. Αχα. Θα μπορούσε να μην με χτυπάς την ώρα που τραβάω φωτογραφίες. Θα το εκτιμούσα. Και επίσης, ποιος πυροβολάει? Αχα. Πραγματικά αυτή η τύψα δεν ήθελε να τραβήξουν φωτογραφία. Όι. Παιδιά! Μη! Δεν σου πει μαμά σου να μην βαράς. Σταμάτα είπα! Σταμάτα! Πραγματικά, πού βρεθήκαν τόσα όπλα, πού έχω βρεθεί? Πιστεύω ότι πρέπει να οι επόμενες. Οι επόμενες διακοπές πρέπει να είναι στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Φύγε! Και αυτόματες πόρτες, μάλιστα. Δεν έχουμε να αλλάξουμε λάμπα εδώ πέρα και έχουμε αυτόματες πόρτες. Jesus Christ! Ου, χρηματικό βότιο. Πες μου ότι έχει κάτι χρήσιμο μέσα. Κι άλλες. Μικρά σταυρουδάκια. Πάω στοίχημα ότι είναι. Φύγε. Αυτά τα σταυρουδάκια της telemarketing που λένε από τίμιο ξύλο. Πάω στοίχημα ότι υπάρχει τόσο τίμιο ξύλο εκεί πέρα έξω. Αν κρίνω από τα σταυρουδάκια που έχω βρει. Γενικότερα. Από αυτό που φαντάζομαι ότι ο Σταυρός του Χριστού ήταν, ξέρω εγώ. Ήτανε τουλάχιστον στο μέγεθος ενός F-16. Δεύτερο θα ήταν τέλεια εικόνα. Bye bye. Τι και αν ο Χριστός δεν είχε σταυρωθεί σε ένα σταυρό, αλλά είχε σταυρωθεί σε ένα F-16. Αυτό θα ήταν απλά επικό. Άνοιξε το Σάμι. Οι! Πού ήταν αυτός κρυμμένος? Και γιατί δεν τον είδα?
Ήταν τελευταίος normal άνθρωπος αυτός. Γεια σου τελευταίο normal άνθρωπε. Κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο παππούς. Και φαντάζομαι ότι κάπου εδώ πέρα είναι η πίτα του παππού. Αχα. Μπορείτε να μην με πυροβολάτε την ώρα που έχω σοβαρές δουλειές. Εδώ. Να, αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν εδώ πέρα όταν συμπεριφέρεσαι έτσι. Δηλαδή, κοιτάξτε. Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο κρεβάτι. Ναι, σε σένα μιλάω εδώ πέρα. Άχωρα δαχτυλιδιών. Αυτό εδώ πέρα ήταν μια χαρά κρεβάτι. Πήγες, του λέω, το λέω με κέτσαπ, έβαλες έναν τυχαίο γέρο να κρέμεται από πάνω. Και πραγματικά καμία ιδέα από διακόσμηση σε αυτό το μέρος! Να μαντέψω, θα περιμένω άλλες 35.000 άτομα εδώ πέρα. Bye. Λέει ποιος είναι, θα τραβήξω φωτογραφία. Αχα. Εσένα. Έχω φωτογραφίες, έχω ντοκουμέντα. Εσύ τα έκανες όλα. Φύγε κι εσύ. Και μετά σου λέω ότι η τεχνολογία είναι εδώ πέρα για να βοηθάει τον άνθρωπο. Α, και μια τουαλέτα. Να, κάτι που είχα καιρό να δω. Ωραίο καλοριφέρε, φίλε, ναι. Θα κρατήσει όλο αυτό το μέρος ζεστό. Κάποιος παρατράβηξε το καζανάκι. Κάποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Αυτή φαντάζομαι είναι καλή τουαλέτα, την είχαν κλείσει. Χαρτί όμως δεν έχει! Ο Θεέ μου, όλο αυτό το μέρος είναι ένας εφιάλτης! Και ψάχνω τα σκουπίδια. Αυτά είναι. Μ' αρέσει που έλεγα στη μαμά μου ήθελα να γίνω αστροναύτης. Γεια σου, καπετάν Νίγκλο! Πώς πάντα κέφια. Τελείωσε και το φιλμ! Έσαι εδώ. Για να μπορούμε να γράψουμε τίποτα καλό. Ωραία. Πήρα φιλμ και είμαι έτοιμος. Φοβηθείτε. Η φωτογραφία σας θα βγει στο κουσκούς. Στο... Pink μαγκαζίνου ή σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Έσαι εδώ. Επόμενος. Μη, ο μεγάλος αδερφός σε κοιτάει. Γιατί μιλάτε όλοι μαζί. Ω Θεέ μου. Πες μου τα προβλήματά σου, είμαι εδώ για εσένα. Έχεις έναν τυμά σε πυροβολάει. Ή ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Ειδικά όταν αυτός ο άνθρωπος είμαι εγώ. Εδώ. Ναι. Έχω όλες τις φάτσες σας. Πάω στιγμα πως μόλις εγώ από εδώ μέσα θα βγάλω αρκετά χρήματα. Που θα στείλεις φωτογραφίες. Τώρα μου πεις, πού θα πουλήσω αυτές τις φωτογραφίες. Ας τραβήξω αυτούς που δεν είναι γελές. Ή και όχι. Και πραγματικά ποιος βάζει εκεί πέρα πάνω το... τη φωτογραφική. Ταν ταν ταραν ταν 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 ταραν ταν ταν. Ωραία. Ναι, χοροπίδα.
Έλα κατώ. Τι, νόμιζες ότι θα με έρχνες έτσι απλά? Πίστευες? Είχες την αμυδρή υποψία ότι θα μπορούσα να μου κάνεις κάτι? Πες μου την αλήθεια. Μίλα σε εμένα, είμαι φίλος σου. Μικρή πράσινη βλένα της καταχνιάς και της απογοήτευσης. Όχι, υποτίθεται πρέπει να έχω τρεις φωτογραφίες τώρα. Είναι τρεις? Είναι φωτογραφίες? Γιατί πόσες σφαίρες αυτό το μέρος πια? Γιατί τόσο μίσος? Yeah. Μην ουρλιάζεις. Η κατά πάσα πιθανότητα ουρλιάξε. Ο καιρός γαρεγγείς. Και συνεχίζεις να μιλάς, γιατί? Bye bye. Και πραγματικά τι κάνανε εδώ πέρα? Είναι αυτά άντερα? Τα δικά μου είναι πολύ καλύτερα. Ναι, τα είχαμε όλα, είχαμε και σένα. Αναθεμάσαι. Να σε τράψω μια φωτογραφία. Χαμογέλα! Μπράβο. Ξανά χαμογέλα! Ωραία. Τώρα μην χαμογελάς άλλο. Όι. Πέθανε. Κάνε μια χάρη σε όλους και πέθανε. Μην κλαις. Τα πάντα θα είναι καλύτερα. Πάρ' το μπιμπελό σου εδώ πέρα. Μπιμπερό. Είσαι καλό κορίτσι, πες μου την αλήθεια. Χα. Έλα μαζί μου. Πώς θυμάμαι ότι με αυτό το... You saved me. Ναι. Και λέει η γυναίκα μου. Πω. Αυτό το μέρος... σίγουρα έχει αρχίσει... να έχει κακό στην υγεία μου. Και λέει η γυναίκα μου, δεν ήξερα να κάνω μασάζ. Λοιπόν, το μασάζ μου είναι τόσο καλό που φέρνει δαιμονισμένα κοριτσάκια πίσω στον κόσμο. Και κάπου πήγαινα. Bye-bye. You said that. Put him where I can see him. Aaaaaah! Yeah. Γιατί τόσο μίσος? Γιατί τόση καταχνιά? Γιατί δεν υπάρχουν μικρά γνωδωτά πράγματα εδώ μέσα? Γιατί αυτή η λάμπα να βοσβήνει? Θα κρυφτώ κάπου εδώ πέρα. Θα βρω τις απαντήσεις. Και κατά πάσα πιθανότητα θα ρίξω και έναν υμνάκο. Ναι, αυτό είναι το μέρος.